Η αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβερνήσεως και η αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΠ συνήλθομεν εις διάσκεψην εις Βάρκιζαν και από κοινού εξετάσαμεν τα μέσα και των τρόπων της καταπάψεως του εμφυλίου πολέμου και της εμφυλιώσεως του ελληνικού λαού. Κατελήξαμεν δε εις την κατωτέρω συνομολογική σαν συμφωνία. Επί τη υπογραφή του πρωτοκόλου, ο πρόεδρος της διασκέψεως και υπουργός των εξωτερικών είπε τα εξής. Οφείλω, εν πάση περιπτώσει, να εκφράσω εκ μέρους της κυβερνήσεως και του ελληνικού λαού τις ευχαριστίες μου προς τους αξιοτίμους εκπροσώπους της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, ως και των αρχηγών του Αγγλικού Εξτρατευτικού Σώματος Στρατηγών Σκόμπι, οι οποίοι για τις παρουσίες των με την οποία μας τιμούν σήμερον και του αδιαλείπτου ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν για τα ελληνικά πράγματα, μας αφήνουν τη σταθερά και βεβαία εντύπωση ότι η Μεγάλη Βρετανία παρακολουθεί εκ του σύνεγγι στα ελληνικά ζητήματα και ειλικρινώς ενδιαφέρεται για το μέλλον της Ελλάδος. Ζήτω η Μεγάλη Βρετανία. Άρθρον 1. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει σύμφωνα προς το Σύνταγμα και τα σαπανταχού καθιερωμένα δημοκρατικά σαρχάς την ελευθέρα εκδήλωση των πολιτικών και κοινωνικών φρονημάτων των πολιτών, καταργούσα πάντα τυχόν προηγούμενων ανελεύθερων νόμων. Άρθρον 3. Αμνηστεύονται τα πολιτικά αδικήματα τα τελεσθέντα από τις 3 Δεκεμβρίου 1944 μέχρι της υπογραφής του παρόντος. Εξαιρούνται της αμνηστίας όσοι υπόκρεοι εις παράδοση των όπλων ανήκοντες εις τας οργανώσεις του Ελλάς δεν παραδώσουν ταύτα μέχρι της 15 Μαρτίου 1945. Άρθρον 6. Άμα τη δημοσιεύση του παρόντος αποστρατεύονται ένοπλοι δυνάμεις αντιστάσεως και συγκεκριμένως ο Ελλάς, τακτικός και εφεδρικός. Η αποστράτευση και η παράδοση των όπλων θέλουσι συντελεστεί κατά τα ειδικότερων διαλαμβανόμενα εις το πρωτόκολλο το συνταθένικο της Τεχνικής Επιτροπής. Και δύο αντιπροσωπείες συμφωνούν όπως προσέλεγχον της γνησιότητος της εκφράσεως της λαϊκής θελήσεως παρακλητούν εμεγάλες σύμμαχοι δυνάμεις όπως αποστείλουν παρατηρητάς. Εν Αθήνες, τη 12η Φεβρουαρίου 1945.